πλευρά των κατεδαφίσεων στην Αγίου Δημητρίου, το τελευταίο κτίριο, το ιστορικό βουλκανιζατέρ που ουσιαστικά έκλεινε τον δρόμο από την Αγίου Δημητρίου προς την Κούπα, προς την Λαμπράκη. Ολοκληρώνουμε και αυτό το στάδιο και είμαστε σε θέση την επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουμε και τη μελέτη για τη διάνοιξη και να βγούμε σε διαγωνισμό από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είμαστε ευτυχείς γιατί ολοκληρώσαμε τη γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά κυρίως εδώ με τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Κούκα βρήκαμε και τα χρήματα ώστε να αποζημιώσουμε και τον τελευταίο ιδιοκτήτη και να προβούμε στην απαλωτρίωση του ελόγου ακινήτου. Προχωράμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα και δυναμικά σε όλα αυτά που υποσχεθήκαμε και υποσχέθηκε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, τόσο προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά για τις δράσεις μας τους πρώτους μήνες της διοίκησής μας. Κύριε Κούκα, τι χρήματα χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση των απαλωτρίωσεων? Καταρχήν να πούμε λίγο ότι θεωρώ ότι μετά από 10 χρόνια προσπαθειών καταφέραμε τις κολλημένες απαλωτριώσεις να τις ξεχωρίσουμε, τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες δεν βρισκόταν να τις βρούμε και να δώσουμε σήμερα ένα νέο έργο, ένα έργο ανάσα στην περιοχή της Τριανδρίας και της Κούπας. Οι απαλωτριώσεις στο συνολικό ποσό είναι ύψους πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, γύρω στα 1.150.000 ευρώ. Πήγανε σε περισσότερες από 10 ιδιοκτήτες και το οποίο έτρεξε και πάρα πολύ γρήγορα με όλες τις αστοχίες που είχαμε, κυρίως λόγω της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά το τρέξαμε, ήταν μια σφιχτή προγραμματισμένη δράση μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών και των οικονομικών υπηρεσιών και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε εξίσου καλά και στα υπόλοιπα έργα.